Πολωνοί εθελοντέ του αυτοαποκαλούμενου Πολωνικού Εθελοντικού Σώματο μετέχουν στην επίθεση στην περιφέρεια του Μπέλγοροντ μαζί με κάποια ρωσικά σώματα εθελοντών, προκαλώντα ζωφερέ σκέψει για την απάντηση τη Ρωσία, εάν εκλάβει την επίθεση αυτή ω Πολωνική. Οι μάχε διεξάγονται σε χωριό εντό τη ρωσική επικράτεια, το οποίο φέρεται να έχει περιέλθει υπό τον έλεγχο των Πολωνικών ομάδων, ενώ από την πλευρά του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα αναφέρει ότι η επίθεση έχει αποκρουστεί. Πρόκειται για την πρώτη έμεση πολωνική ανάμειξη στην ρωσοκρανική σύγκρουση, έστω και αν η Βαρσοβία έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση τη, λέγοντα ότι δεν έχει καμία σχέση, θέτοντα σε κίνδυνο όλη την Ανατολική Ευρώπη και όχι μόνο εάν αυτή εξαπλωθεί. Οι Πολωνοί εθελοντέ αναφέρουν ότι έχουν στενέ σχέσει με τι ρωσικέ και δείχνουν φωτογραφίε και βίντεο από τι μάχε, Άλλοι αναλυτές αναφέρουν πως δεν υπάρχουν ομάδες Ρώσων ανταρτών εθελοντών, παρά μόνο Ουκρανικές, Πολωνικές και Τσέχικες ομάδες ενόπλων, ενεργούμενα του Κιέβου και το ΝΑΤΟ γενικότερα, οι οποίες αυτοχαρακτηρίζονται ως ρωσικέ. Οι Πολωνοί ενόπλοι που πολεμούν για την Ουκρανία εξέδωσαν δήλωση, ισχυριζόμενη τη συμμετοχή του σε επίθεση στον Πέλγορον. Το Πολωνικό Σώμα Εθελοντών επιβεβαίωσε κατηγορηματικά τον ρόλο του στην επιχείρηση, δηλώνοντα ότι η ομάδα συνεργάστηκε με το Ρωσικό Εθελοντικό Σώμα, μια μονάδα νεοναζί Ρώσων υπηκόων, όπω αναφέρουν, που πολεμούν για λογαριασμό τη Ουκρανίας υπό την εξουσία του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνα. No, zjebujmy się z tego zdania Nie, poczekaj Prямo tutaj